Καλησπέρα. Καλημέρα, Σύρενα Τσούλη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Τι κάνετε, αυτή είναι μια ερώτηση συνήθως τυπική, αλλά τι κάνετε? Ζούμε. Αυτό είναι ευχάριστο και παρήγορο. Να εξηγήσουμε τα πάρα με τα πράγματα με τη σειρά. Πού σας βρίσκουμε τώρα, κύριε Χατσιμεωνίδη? Είμαι στη δουλειά μου, κανονικά. Όπου θα πήγαινα κάθε μέρα. Επειδή τίθενται θέματα, ας πούμε για τα σχολεία, να κλείσουν τα σχολεία, ήρθε και ένα μήνυμα νωρίτερα, 35 λέει γουναράδες ήταν στην Ιταλία, να κλείσουν τα 35 γουναράδικα τώρα. Ναι, λοιπόν, για ποιο λόγο? Μήπως υπερβάλλουμε λίγο γενικώς αυτές τις μέρες, κύριε Χατσιμεωνίδη, επειδή ζήσατε αυτή την εμπειρία, ήσασταν στην καρδιά των γεγονότων. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πώς τα ζήσατε. Λοιπόν, θα σας πω δύο-τρία πράγματα επιγραμματικά, έτσι ώστε να τα βάλουμε στην τάξη τα πράγματα. Πρώτον, εκεί που ήμασταν, δηλαδή στο κέντρο του Μιλάνου, δεν υπήρχε και δεν έχει διαγνωστεί ακόμη κρούσμα. Ωραία. Στις περιοχές της Λομβαρδίας που είναι πιο μακριά από το Μιλάνο, οι οποίες περιοχές με το που προκλήθηκε το πρώτο κρούσμα, αποκλείστηκαν από τους αστυνομικούς. Παρ' όλα αυτά, πάντως στο Μιλάνο έχουν κλείσει όλα τα σχολεία. Η πιάτσα, όπως τη λένε εκεί, ο καθεδρικός ναός και τα λοιπά. Ναι, εγώ σας λέω, αυτά είναι προληπτικά μέτρα που παίρνει το Μιλάνο αυτή τη στιγμή για τη μη εξάπλωση του ιού. Αλλά ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει αποδεδειγμένα κρούσμα στο Μιλάνο. Μάλιστα. Και εμείς ήμασταν στο Μιλάνο. Πρώτον αυτό. Ωραία. Δεύτερον, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας στις οδηγίες που έχει εκδώσει γράφει μετά την επιστροφή από περιοχές με τεκμηριωμένη συνεχιζόμενη μετάδοση του COVID-19 συνίσταται να παρακολουθείτε την υγεία σας για 14 μέρες. Σας το διαβάζω στο λεπτό. Εδώ μισό λεπτά και να τα πάρουμε ένα-ένα. Να παρακολουθείτε λοιπόν την υγεία σας για 14 συνεχόμενες μέρες. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Χατσιμεωνίδη? Ότι εσείς θα υποβληθείτε αυτοβούλως σε κάποιες εξετάσεις? Ένα λεπτό λίγο να σας τελειώσω αυτό που λέει και μετά θα σας απαντήσω και σε αυτό που λέτε. Ναι. Αν εμφανίσετε συμπτώματα, πυρετό ή άλλα συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως δυσκολία στην αναπνοή, βήχα, 14 μέρες μετά την επιστροφή σας, παραμείνετε στο σπίτι και αναζητήστε άμεσα ιατρική φροντίδα, αναφέροντας το πρόσφατο ταξίδι σας. Που το ταξίδι μας έπρεπε να είναι, σας το ξαναδιαβάσω, από περιοχές με τεκμηριωμένη συνεχιζόμενη μετάδοση. Μάλιστα. Που εμείς δεν είμαστε σε τέτοια περιοχή. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παρακολουθήσουμε την υγεία μας για 14 μέρες και αν εμφανίσουμε πυρετό. Εγώ χθες που γύρισα επισκέφθηκα τοπικό γιατρό. Γιατί μαζί με εμένα ταξίδευε και το παιδί μου. Ναι, κύριε Χατσιμεωνίδη, πρέπει να πούμε ότι γύρω από αυτή την υπόθεση υπάρχουν ο καθένας που γυρνά από μια τέτοια περιοχή, ακόμη και αν δεν είναι όπως το λέτε, δηλαδή ακριβώς να ήταν εκεί τα κρούσματα κτλ. Έχει πάντα μια ανησυχία για τον εαυτό του, για τα παιδιά του και βέβαια κατ' επέκταση για το κοινωνικό σύνολο, έτσι. Εμείς φαντάζεστε ότι ανησυχούμε λιγότερο για την υγεία μας. Τι λέτε τώρα? Και δει για την υγεία των υπολείπων. Τι λέτε τώρα? Δηλαδή, τι να πούμε. Πρώτα απ' όλα, η υγεία όλων των συνανθρώπων μας. Όχι η δικιά μας μόνο. Εμείς, άμα ήμασταν άρρωστοι, προφανώς με το που θα κατεβαίναμε, θα λέγαμε παιδιά μας άρρωστοι. Πάρτε μας να μας βάλετε εκεί που πρέπει, γιατί να μην κολλήσουμε τους συνανθρώπους μας. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε, συμπτώματα και επειδή εγώ... Εντάξει, τα συμπτώματα αυτό... δεν έρχονται και αμέσως. Δηλαδή πρέπει να περάσει και κάποιες μέρες. Μπορεί και μετά από 10 μέρες να εμφανιστούν. Είναι σαν να πάτε εσείς σε ένα νοσοκομείο σήμερα, υγιέστατος, και να πείτε θέλω να με κάνετε μια εξέταση για τον, για τον κορονοϊό. Ξέρετε, θα σας πούνε, έχετε σύμπτωμα? Μάλιστα. Όχι, θα πείτε. Θα σας πούνε, όταν έχετε σύμπτωμα, ελάτε. Εμένα έτσι μου είπαν, με απάντησαν χθες και συγκεκριμένα, μου είπαν για να μάθουμε αν όντως είστε φορέας ή νοσείτε, θα πρέπει να γίνει εκεί εξέταση, όχι στο νοσοκομείο Καστοριάς ή στο ποδοσάκι που λένε περισσότεροι, γιατί το ποδοσάκι θα είναι ο υποδοχέας των ασθενών, να γίνουν εξετάσεις, να σταλούν στο Ίδρυμα Παστέρ και το Ίδρυμα Παστέρ να βεβαιώσει την ύπαρξη του κορονοϊού. Άρα λοιπόν, να πάρουμε το προσωπικό σας παράδειγμα, κύριε Χατσιμεωνίδη, για να το καταλάβουμε απολύτως. Χθες λοιπόν, μόλις γυρίσατε, φωνάξατε γιατρό. Πήγατε σε γιατρό και εσείς και το παιδί σας. Ο γιατρός τι σας συνέστησε? Περιμένετε και τις 14 μέρες μη συμβεί κάτι σε αυτές τις μέρες? Ή πού σας επέστησε την προσοχή?
στο πυρετό, σε κάποια άλλα συμπτώματα. Ναι, προφανώς, άμα ο γιατρός είπε ότι αν γυρλώσουμε πυρετό, άμεσα να τον ειδοποιήσουμε, να μην πάμε στο νοσοκομείο, να μείνουμε στο σπίτι, ναι. Γιατί ενδέχεται να κολλήσουμε και άλλους, έτσι, και να μείνουμε σπίτι μας και να καλέσουμε την ιατρική βοήθεια. Την αυτό ιατρική βοήθεια από το ποδοσάκιο, ας πούμε, που έχουν και προφανώς, τα ειδικά... Προφανώς τώρα, άμα ειδοποιήσω εγώ τον προσωπικό μου γιατρό, ο γιατρός θα ειδοποιήσει τις αρχές και ανάλογα θα συμβεί μια διαδικασία. Δεν θα έρθει ο ίδιος στο σπίτι μου για να με μετρήσει το... Δεν ξέρω πώς. Άρα λοιπόν ξεκαθαρίζεται, κύριε Χατσιμενίδη, ότι όλοι σας θα θέλατε να κάνετε κάποιες προληπτικές εξετάσεις, όλοι όσοι ήσασταν εκεί, αλλά είναι πρακτικά αδύνατο να συμβεί αυτό, γιατί κανένα νοσοκομείο δεν θα σας δεχτεί πριν εκδηλώσετε κάποιο σύμπτωμα. Μα ναι, αυτό είναι βέβαιο. Αυτό θέλετε να πείτε. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο. Από την Ιταλία και από το Μιλάνο, το αεροπλάνο δεν ήρθε μόνο με Καστοριανούς. Και τα αεροπλάνα γενικότερα. Δηλαδή, χθες είχε δύο πτήσεις για τη Θεσσαλονίκη και άλλες δύο πτήσεις για την Αθήνα. Ναι. Ωραία. Σήμερα το ίδιο. Προχθές είχε πάλι. Δηλαδή. Μην στοχοποιούμε ότι ήταν οι γουναλάδες εκεί και μας έφεραν τον ιό. Όχι, όχι. Απλά χθες και ο κύριος Τσούκας μας έλεγε ότι δεν υπήρχε πουθενά κάποιος έλεγχος. Δηλαδή... Μα ο έλεγχος όμως που λέει ο κύριος Τσούκας και καλά το είπε, ότι δεν υπήρχε. Ξέρετε ποιος ήταν ο έλεγχος όταν πήγαμε στην Ιταλία. Εγώ να σας πω. Ένα απλό πιστόλι μέτρηση θερμοκρασίας. Δηλαδή έπρεπε να έχεις πυρετό για να σε βρούμε. Και χθες στο δελτίο ειδήσεων του Χατζηνικολάου μιλούσε ένας πάρα πολύ έγκλητος γιατρός, έλεγε ότι αυτά τα μέτρα καλώς είναι και τα παίρνουν, δηλαδή οι μέτρες της θερμοκρασίας, αλλά δεν, ο ιός μπορεί να μεταφερθεί σε ανθρώπους οι οποίοι είναι υγιέστατοι και δεν έχουν καθόλου πυρετό αυτή τη στιγμή. Οπότε, εντάξει, οκ. Okay. Έπρεπε να έχουμε πυρετό. Άμα είχαμε πυρετό, πιστέψτε με κύριε Νασούλη, μόνοι μας θα το λέγαμε ότι ξέρετε, παιδιά, είμαστε άρρωστοι, σας παρακαλούμε να μην κολλήσουμε και τους. Ούτε στο αεροπλάνο δεν θα έπρεπε να μπούμε. Οι δικοί σας άνθρωποι πώς το αντιμετώπισαν αυτό, δηλαδή, για να καταλάβουμε λίγο την ψυχολογία μιας οικογένειας ευρύτερα, όταν έχει έναν άνθρωπό της κάπου που συμβαίνουν γεγονότα. Θα το ξαναλέω ότι εκεί που ήμασταν δεν συνέβαιναν αυτά τα γεγονότα, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε ότι συνέβαιναν. Δεν ήρθαμε από την Κίνα, από το Μιλάνο ήρθαμε. Και στο Μιλάνο δεν έχει ακόμη και σήμερα επιβεβαιωμένο κρούσμα. Γιατί εγώ έχω πάρα πολλές απόψεις, ξέρετε. Λένε να μπουν σε καραντίνα, να μπουν. Ποιος θα μπει σε καραντίνα. Σε καραντίνα μπαίνουν λογικά αυτοί που έχουν νοσήσει και όχι οποιοδήποτε γυρνάει από την Ιταλία. Ναι. Προφανώς. Ναι. Και σας διάβασα και τις οδηγίες τις οποίες λέει το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή τι να κάνουμε. Να... Ρίξτε μας τη βιά. Έχουμε και μεθαύριο μπουμπούνες. Άμα είναι να μας δείξει τις μπουμπούνες. Λοιπόν, στην πυρά εννοείται. Στην πυρά. Ναι, στην πυρά, ναι. Στην πυρά για να κάψουμε μαζί με εσάς και τον ιό. Δεν ξέρω αν φτάσουμε και σε τέτοια σημεία των υπερβολών. Πρέπει λίγο να υπάρχει μια σύγχρονη φωνή. Εντάξει, μια και το λέτε εσείς. Αυτή τη στιγμή φοβηθήκατε καθόλου εσείς προσωπικά, κύριε Χατσιμεώνη. Προσωπικά φοβηθήκατε. Εγώ να σας πω. Ανησυχήσατε για την υγεία σας. Που ήμουν εκεί, εγώ σας λέω, είχα και το παιδί μου μαζί. Ήταν τριών χρόνων το παιδί. Είναι τριών χρόνων το παιδί. Ναι, ναι. Ωραία. Προσωπικά δεν ανησύχησα καθόλου. Καθόλου. Διότι δεν αισθάνθηκα εκεί που ήμουνα και δηλαδή την μια μισή μέρα που συνέβη αυτό, γιατί μιλάμε για μια μισή μέρα. Το Σάββατο ήταν το πρώτο κρούσμα, το απόγευμα, την Κυριακή, τη Δευτέρα εμείς πετάξαμε. Ωραία. Και από τα μέτρα που λαμβάναμε, φορούσαμε μάσκες, είχαμε αντισηπτικά, δεν ερχόμασταν σε επαφή με κόσμο. Προσπαθούσαμε όσο το δυνατόν να αποφύγουμε την επαφή με άλλο κόσμο. Τι άλλο να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και εν πάση περιπτώσει, αν είναι να έρθει ο ιός, κάποια στιγμή, όπως το λένε και όλοι, θα έρθει ο ιός και στην Ελλάδα. Ναι. Είτε θα έρθει και στην Καστοριά θα φτάσει κάποια στιγμή. Ας ήταν το φέρω εγώ ή αν το φέρει κάποιος άλλος, θα φτάσει. Τώρα πότε θα φτάσει, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω, δεν είμαι ούτε ειδικός, ούτε πνευμονολόγος είμαι, ούτε λοιμοξιολόγος είμαι. Κάποια στιγμή θα φτάσει. Δεν μπορεί να το περιορίσεις αυτό το πράγμα. Λίγο τέτοιο. Επίσης, επειδή όλοι λένε ότι είναι τέτοιο, δεν είναι θανατηφόρος ο ιός. Το 80 τον... Είχαμε χθες τον καθηγητή και... Τον κύριο Τιτόπουλο, που είναι και οικογενειακός μου φίλος. Αλήθεια. Είναι, πάρα, ναι, είναι έγκριτος, πάρα πολύ καλός πνευμονολόγος.
Και γι' αυτό τον είχαμε βέβαια στην εκπομπή μας. Ακριβώς. Ναι, είναι από τους καλύτερους. Τα εξήγησε πραγματικά χθες, αν και επειδή. Μα πείτε και στην site της Σέντρα, όσοι δεν τα ακούσετε χθες, νομίζω αξίζει τον κόπο να ακούσετε τι είπε ο κύριος Τιτόπουλος χθες. Με προσοχή όμως να το ακούσετε. Με προσοχή. Με αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να ακούμε, κύριε Νατσούλη. Όλα τα άλλα νομίζω ότι παίρνουν πανικό και δεν συνιστούν καλό στο δημόσιο γίγνεσθε. Εγώ αυτό έχω να πω. Ας ακούσουμε τους ειδικούς τι λένε και ας μην γινόμαστε γιατροί. Ειδικοί για κάθε θέμα. Ειδικοί για κάθε θέμα. Γιατί φτάνουμε νομίζω σε κάποιες υπερβολές. Σήμερα μας είπε ο κ. Παπαλάμπρος, ο πρόεδρος των φαρμακοποιών της Καστοριάς. Δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Πώς το λένε, μάσκα, κύριε Χατσιμεωνίδη, και μάλιστα προσέξτε, το χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν εξαντληθεί από τα σούπερ μάρκετ, δεν φοράει κανένας έξω όμως μάσκα, το είδατε αυτό, έξω βγείτε στην Καστοριά, δεν φοράει κάποιος μάσκα, τα έχουν λέει για ώρα ανάγκης, όταν θα έρθει ο κορονοϊός τότε θα βάλουν όλη μάσκα. Εμείς κύριε Νατσούλη, για να φανταστείτε πόσο, πώς, αν και εν τέλει η μάσκα, γιατί και εγώ τώρα το έμαθα. Η μάσκα δεν προστατεύει του μήνα. Το είπε και αυτό ο κ. Παπαλάμπρος. 100% δεν έχει προστασία από την μάσκα. Δεν έχει καμία προστασία. Αλλά να φανταστείτε οι Καστοριανοί. Και δεν φοριέται από αυτούς που δεν έχουν νοσήσει. Φοριέται μόνο από αυτούς που έχουν νοσήσει. Α, μπράβο. Σωστά. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, φανταστείτε όμως οι Καστοριανοί που ήμασταν εκεί, από το φόβο μας, ακόμη είχαμε και μάσκες. Και κυκλοφορούσαμε μόνοι μας στο Μιλάνο με μάσκες και μας τούσανε στο Μιλάνο. Μας κοιτούσανε και μας δείχνανε, Μέχρι και συνεργείο της τηλεόρασης μας προσέγγισε να και λέει γιατί φοράτε εσείς μάσκες. Και πού τις βρήκατε, λέει, δεν έχουμε εμείς μάσκες εδώ πέρα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Τόσο πολύ ενημερωμένοι ήμασταν και είμαστε και προσπαθήσαμε πρώτα απ' όλα να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας. Δεν θα ήμασταν τρελοί να κυκλοφορούμε χωρίς μάσκες, χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς αντισηπτικά. Τα μέτρα αυτά της ατομικής υγιεινής γενικότερα, έτσι. Μα αυτά λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτά πρέπει να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Μετά να σταματήσεις να δεις. Δεν ξέρω. Ναι. Τώρα, αυτό όλο πέρα από το τι ζημιά κάνει και τι ζημιά μπορεί να κάνει στο κομμάτι της υγείας, θα το δούμε αυτό. Φαίνεται όμως ότι κάνει ζημιά και στο επάγγελμά μας, κύριε Χατσιμονίδη. Χάλια τα πράγματα στο Μιλάνο. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί για το επάγγελμά μας όλη αυτή η κατάσταση. Έρχεται και η έκθεση της Καστοριάς. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει με αυτή την ιστορία φέτος. Και ακόμα είμαστε χειμώνα. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση δεν χρειάζεται. Αναβλήθηκε ο Χονγκ Κονγκ, όλα τα ξέρετε φυσικά αυτά. Είναι μια, άμα δείτε τα χρηματιστήρια παγκοσμίως, υπάρχει μια παγκόσμια αναταραχή σε όλα τα χρηματιστήρια. Καταραίουν τα χρηματιστήρια. Ναι, καταραίουν τα χρηματιστήρια, καταραίουν εταιρείες. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα στην παραγωγικότητα γιατί τα περισσότερα προϊόντα παράγουν Κίνα. Και φοβάμαι ότι δεν υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσεις αυτό πια. Σε αυτή τη δίνη, εγώ μπορώ να πω ότι η περιοχή της Καστοριάς, η Ελλάδα, παραγωγικά, άρα ας πούμε αυτό συνέβαινε το Σεπτέμβριο, μπορεί να ήταν και πολύ καλύτερα για τη δουλειά μας. Ναι. Τώρα σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, όντως επηρεάζονται οι πελάτες και όλοι αυτοί που ταξιδεύουν, γιατί κάποιοι φοβούνται και δεν θέλουν να ταξιδέψουν ανά τον κόσμο και ειδικά σε περιοχές που είναι μολυσμένες. Δεν θεωρώ ότι είναι ο μέγιστος παράγοντας της αναδειλιάς. Μάλιστα. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι λόγω του κορονοϊού δεν έχουμε δουλειά. Είναι γενικότερο το πρόβλημα. Είχαμε μια πολύ κακή σεζόν. Οι συνεργάτες μας δεν πουλήσανε καθόλου εμπορεύματα τον προηγούμενο καιρό γιατί δεν είχε κρύο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μαζί με τον κορονοϊό να γίνει ένα ακόμη ένα μείγμα πολύ κακό. Λένε ότι δεν σας μεταχειρίστηκαν και καλά στο Μιλάνο. Δεν ξέρω αν αυτά ισχύουν και δεν ισχύουν. Δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποιες δυσαρέσεις εκεί, αν ήταν τα πράγματα καλά. Δεν ξέρω. Αν μας... Κοιτάξτε, φιλοξενούμενοι είμαστε. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα πάντα ο φιλοξενούμενος είναι φιλοξενούμενος. Μάλιστα. Σωστά. Σωστά. Ο οικοδεσπότης είναι οικοδεσπότης. Λοιπόν, τώρα συμβαίνει και αυτά πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Χατσιμονίδη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσταν μαζί μας για να
πούμε αυτά πράγματα που θέλουμε ανθρώπους που έζησαν, επαναλαμβάνω, στην καρδιά των γεγονότων. Αυτά τα 24 ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή, να είμαστε σήμερα όλοι καλά. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι. Αυτά λοιπόν ήταν ο κύριος Γιώργος Χάτζης Σημεωνίδης.